Απλά να δούμε συνολικά τα παιχνίδια και τα έξι. Δεν ήσασταν από την αρχή εδώ. Τι γεύση σου αφήνει αυτή η πορεία στους ομίλους του Europa League? Πιστεύω ότι μπορούσαμε να αξίσουμε ένα κλιπ παραπάνω. Αλλά όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν καλή ομάδα, γι' αυτό είναι εκεί. Αλλά κάποιες λεπτομέρειες μπορούσαμε να περάσουμε. Αλλά τώρα τελειώνει. Είμαι πολύ χαρακτημένο γιατί σήμερα τα παιδιά θέλαν την νίκη. Είναι λίγο όλοι απαγωτημένοι. Και πρέπει να δουλέψουμε, να περιμένω το επόμενο παιχνίδι. Αλλά γενικά είναι ένα σαβόρ αγριδούλτσι. Γλυκόπικρη, είναι γλυκόπικρη γεύση. Πονάει περισσότερο όταν αξίζεις να κάνεις το κάτι παραπάνω και το χάνεις τις λεπτομέρειες από όταν βλέπεις ότι πραγματικά δεν είσαι σε αυτό το επίπεδο να περάσεις? Ναι, πονάει περισσότερο, ναι, έχει δίκιο, γιατί βλέπεις ότι μπορεί να περνάς και λεπτομέρειες που και δεν ξέρω, είναι δύσκολο να τα πεις, λεπτομέρειες μένεις έξω και αυτό πρέπει να σύρουμε παραπεριένση. Αυτό είναι μια καλή εμπειρία για εμάς. Θα πρέπει να μας είναι σαν εμπειρία. Για το επόμενο, για να μην κάνουμε ξανά τέτοια λάση. Είναι το πιο σημαντικό αυτό που κρατάς από αυτά τα παιχνίδια? Ναι, είναι το πιο σημαντικό. Και όλα τα παιχνίδια είναι μάσιμα. Και στην Ευρώπη είναι μάσιμα, αλλά το σημαντικό είναι να μην τον ξανακάνουμε αυτό. Και τώρα πρωτάθλημα και κύπελο, αρχής γινωμένης από την Κυριακή, το παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας. Πώς βλέπεις την ομάδα, αν υπάρχει ο χρόνος, αν είδες αυτό που ήθελες να δεις σήμερα και οι αλλαγές που έγιναν για να φρεσκαριστεί και να πάρουν ανάσα και κάποιοι ποδοσφαιριστές, αν θεωρείς ότι είναι όλα εντάξει για το παιχνίδι της Κυριακής? Ναι, είμαστε καλά. Η ομάδα είναι πολύ δυνατά. Ψυχολογικά είμαστε πολύ καλά και περιμένουμε Κυριακή να πέσουμε καλό παιχνίδι. Να κερδίσουμε και τέλος.